Κατά τη δική μου άποψη δεν καλύπτεται. Κύριε, δεν παίζουμε με τον πόνο. Δεν παίζουμε με τον πόνο κανενός. Πάμε παρακάτω. Και από τις δύο πλευρές. Μια στιγμή. Μα αυτό είναι μια εξήγηση δική σας, μια ερμηνεία δική σας. Εγώ ως δημοσιογράφος μπορώ να δεχτώ μια ερμηνεία. Να φέρετε τους ειδικούς, να έχουν το νόμο και να τους αποδείξω ότι έχω δίκιο. Ξαναλέω όμως, παρόλα αυτά και παρότι η Τράπεζα της Ελλάδος σε πρόσφατη έκθεση, διότι πρώτον υπάρχει ο κώδικας. Τον κύριο Σάλα τον ακούσατε. Να σας... Ούτε ο κύριος Σάλλας έχει καταλάβει. Βεβαίως. Ο κύριος Σάλλας, ξέρετε τι είπε. Κύριε Παπα. Ότι η κυβέρνηση να παρατείνει την απαγόρευση, την αναστολή των φυσικών. Δεν φταίω εγώ αν ξέρω το θέμα, έτσι. Με συγχωρείτε. Μα αν το ξέρετε εσείς και δεν το ξέρουν οι τράπεζες και δεν το ξέρω ο κόσμος. Τι να κάνουμε, έτσι. Πηγαίνετε στο Χατζηδάκι να σας το λύσει. Δεν λέμε διαφορετικά πράγματα. Ο κώδικας δεοντολογίας επιτρέπει στις τράπεζες να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρέπει να πάω παρακάτω. Αυτά είπε ο κύριος Σάλλας. Αυτό είπε ο κύριος Σάλλας. Πρέπει να πάω παρακάτω. Καλά, ότι σούπα. Δυστυχώς, δυστυχώς. Δεν είναι, να σας πω κάτι, εσείς υπερασπιζόσατε μια πολιτική δική σας. Δεν υπερασπίζω μια πολιτική δική μου. Διαβάστε τον νόμο να δείτε. Διαβάστε τον κώδικα δεοντολογίας. Σας επικαλούμε συγκεκριμένα στοιχεία. Τώρα, αν γίνεται μια συζήτηση ανθρώπων που δεν ξέρουν το θέμα επί μήνες στην Ελλάδα, τι να κάνω. Να γράψω λοιπόν. Κύριε Χατζηδάκη, μισό λεπτό. Για το που λέτε είναι βαρύ. Να γράψτε λοιπόν, παιδιά. Χατζηδάκης, δεν χρειάζεται να ψηφιστεί διάταξη για αναστολή πληστηριασμών μετά τη διαδοχή πρόσφυγη. Όχι πιστεύω. Ναι. Όχι πιστεύω. Πιστεύω. Αν είναι πιστεύω, παραπληροφορίζει τον κόσμο. Γιατί παραπληροφορώ. Γιατί εδώ θα πείτε. Δεν θέλω την προσωπική σας εκτίμηση. Το είπα προηγουμένως. Δεν θέλω την προσωπική σας εκτίμηση. Εσείς μου λέτε την προσωπική σας εκτίμηση. Όχι, δεν είναι προσωπική μου εκτίμηση. Εγώ σας λέω. Είναι ανάλυση του νόμου. Με συγχωρείτε, είναι κυβερνητική. Άρα, ερμηνεία. Να το γράψουμε λοιπόν ότι. Λοιπόν, ότι αυτό λέω. Το λαμβάνω, δεν λέω κάτι, δεν λέω κάτι που είναι ευχάριστο. Μη δεσμεύεστε. Και παίρνω το κόστος για τον εαυτό μου. Εγώ το γράψα. Λέω ότι ο νόμος, ο κώδικας δεοντολογίας. Μάλιστα, έλξε. Καλύπτει τους δανειολήπτες. Εγώ λοιπόν γράφω ότι δεν χρειάζεται να ψηφιστεί διάταξη για την παράταση αναστολής πληστηριασμών. Μετά τη διαδικασία. Διότι καλύπτονται. Το ξέρω. Τι είχαν πει στην εκπομπή σας. Ακριβώς το αντίθετο. Ότι θα πάρει η κυβέρνηση πρωτοβουλία. Επομένως, εγώ σας προκαλώ. Απόλυτη διάσταση. Εγώ σας προκαλώ. Άλλο σας λέει τώρα. Σας λέει ότι οι συνάδελφοί σας. Μπορεί το σωστό να είναι αυτό που λέτε εσείς. Άλλο αυτό. Αλλά είσαστε μοναδικό που το λέει. Οι υπόλοιποι λέγανε άλλο. Είπα από την αρχή ότι εγώ παίρνω αυτό που λέει ο Χατζηδάκης και είμαι σίγουρο ότι αυτό θα γίνει. Ότι δεν θα υπάρξει. Είπα από την αρχή ότι η κυβέρνηση. Μας λέγανε επί τρεις μήνες ότι θα κάνουν νομοθετική. Είπα από την αρχή ότι θα το λέει η κυβέρνηση ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περαιτέρω ρύθμισης. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία. Και αυτό το πεδίο δεν κινδυνεύει. Επειδή είναι το πεδίο το δεν λέω ότι δεν χρειάζεται ρύθμιση για να παρασύρατε όμως, μας παρασύρατε και κινδυνεύουν να πούνε. Έχουμε πολύ σοβαρά θέματα να συζητήσουμε. Δεν σας παρέσυρα. Και είναι πολύ σοβαρό και αυτό. Νομίζω πρέπει να μου αναγνωρίσετε ότι εναντίον όλων των απόψεων υποστηρίζω την άποψή μου γιατί δεν μπορώ να ξεχάσω τον νόμο που ψήφισα. Άποψη. Τι να κάνω. Πείτε το στο κόμμα σας όμως αυτό. Τι να κάνω. Όταν έρχονται εδώ, γιατί εδώ έχει δει ο Κοντρής πώς το κάνει. Και είπαν ότι έχουμε αναλάβει πρωτοβουλία για νομοθετική ρύθμιση και διάταξη που θα έρθει στην Βουλή. Εδώ, συνάδελφοι, Δεκεμβρίου. Την Κυριακή που πέρασε. Σας λέω τι λένε. Είχε ο κύριος Τουρνάρα συνέντευξη στην Καθημερινή. Διαβάστε το. Το ίδιο πράγμα λέει ο άνθρωπος. Το ίδιο πράγμα. Μέχρι τώρα δεν είναι. Επίσης, ο άνθρωπος είπε ότι ο δικαιότερος νόμος είναι ο έμφυα. Εδώ μιλάμε για το θέμα. Τώρα δεν με αφορά τι μιλάμε για την ακρίβεια τη τραπέζη. Τη τραπέζη Ελλάδο, το σέβομαι, το ελληνικό του όλο. Αλλά δεν αποτελεί θέσπατο. Νομίζω πάντως πρέπει να μου αναγνωρίσετε ένα πράγμα, κύριε Παπαδάκη. Απολύτως. Ανεξαρτήτως αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Έχω το θάρρος. Δεν διαφωνώ μαζί σας, κύριε Υπουργέ. Δεν διαφωνώ με εσάς. Ξέρετε τι λέμε. Επειδή έχουμε ακούσει από συναδέλφους σας εδώ ότι επίκειται νομοθετική ρύθμιση. Προκειμένου να μην γίνουν πληστηριασμοί και το 12 και το 15 και είχαν προσδιορίσει ότι η διάταξη θα έρθει. Γι' αυτό σας λένε και οι δύο. Πού είναι η διάταξη. Και το μοντέλο που έχουμε ψηφίσει ακολουθεί το μοντέλο. Δεν ξέρουν λοιπόν το μοντέλο. Της Ισπανίας, του Βελγίου. Μα είπατε, κύριε Χατζηδάκη, με συγχωρείτε, είπατε ότι η ιδεοντολογία αφορά όποιον αισθάνεται φτωχό. Όχι, δεν είπατε. Αυτό είναι δύο χωριστά πράγματα. Αυτό δεν ξέρετε τι θέμα στις λεπτομέρειες του. Άλλο είναι ο νόμος Κατσέλη. Αυτό θα συνεχίσει να ισχύει. Και άλλο είναι πέραν του νόμου Κατσέλη. Και τώρα κουβεντιάζουμε για το πέραν του νόμου. Δίναμε αρκετά σου θέμα αυτό. Εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν έχω, έχει χαλάσει. Δεν έχω επικοινωνήσει με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν μας ενδιαφέρει το προσωπικό.
Τι δεν απαντάει στο τηλέφωνο ή δεν απαντάει στο θέμα. Για να καταλάβουμε, δεν έχω απάντηση. Αν μας ακούνε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, παρακαλώ, γιατί εδώ τέθηκε ένα σοβαρό θέμα. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση για παράταση ή όχι τη αναστολή των πληστηριασμών, κύριε Παπαδάκη. Αυτό είναι το ερώτημα της εκπομπής. Αυτό θα το πει κάποιος υπηρεσιακός παράγοντας του Υπουργείου. Εάν δικαιώνεται, μπορεί να έχει δίκιο ο κ. Κασιδάκης. Αυτό είναι και να είναι άσχετη άλλη. Εδώ πρέπει να ζητήσετε κυβερνητική θέση. Γιατί αυτό που ξέραμε. Πρώτη φορά τα ακούσα ότι η κυβέρνηση ότι θα έφερνε διάταξη. Και εσύ αυτή την αίσθηση δεν είχες. Να πάμε όμως να πάμε τώρα όμως. Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Χατζηδάκη. Αυτό που λέω, δεν αντιλέγω, αλλά και αυτό που λέω εγώ είναι αλήθεια. Για βάση τον νόμο, δείτε πότε βγήκε ο κώδικας διαδοδογίας. Να δούμε ποια από τις δύο αλήθειες ισχύει. Γιατί ο κόσμος περιμένει και έχει αγωνία. Εργαζόμασταν γι' αυτό 6 μήνες. Να συνεχίσουμε. Γιατί κάναμε. Να μην ανησυχείτε. Επειδή είναι θέμα. Κύριε Χατζηδάκη, παρακαλώ. Πάμε τώρα στο τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ακούσαμε ότι έχουμε, κύριε.